Όπως είδαμε, κυρίες και κύριοι, και από το ρεπορτάζ, απομονωμένος φαίνεται ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όμως και αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα μείνουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση τα αποτελέσματα της διήμερης, θα έλεγα, διάσκεψης που είχαμε στο Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας σε συνεργασία με το Ίδρυμα του Ζόραν Ζάεφ. Και όλα αυτά μαζί με τον, θα τα δούμε μαζί με τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος είναι συντονιστής μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και βέβαια πρώην υπουργός. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Γεια σας, κύριε Καρυπίδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με το Ινστιτούτο. Αυτές τις δύο ημέρες ήταν μια, κατ' εμέ, γιατί παρευρέθηκα και τις δύο μέρες, πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Εσείς ποια συμπεράσματα βγάλατε, τι αποκομίσατε, ποια είναι η επόμενη μέρα? Και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν ένα συμπόσιο υψηλοτάτου επίπεδου. Πήρε μια επί της ουσίας δημοσιότητα και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε σε μια έτσι πρώτη πρόκληση για το Ινστιτούτο. Είχε τεράστιο ενδιαφέρον και ο κόσμος που το παρακολούθησε, αλλά κυρίως και αυτοί που συνέβαλαν στην κουβέντα, δηλαδή αυτοί που συμμετείχαν στα πάνελ. Εμείς αποκομίσαμε κάποια συμπεράσματα από όλο αυτό. Ένα από τα πολύ σημαντικά προφανώς είναι τι γίνεται στην Ευρώπη με την ακροδεξιά και κυρίως τι γίνεται με μια δεξιά που κλείνει το μάτι στην ακροδεξιά. Αυτό το είχαμε από πάρα πολλούς ομιλητές και ομιλητρίες. Το δεύτερο είναι κάτι που και μας το είπαν πολύ έντονα οι συνάδελφοι από το Ίδρυμα ΖΑΕΦ, αλλά και πάρα πολλοί που ήταν από τα Βαλκάνια. Η αδιαφορία, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσω μια ελαφριά έκφραση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα Βαλκάνια. Παρά τις υποσχέσεις, παρά την ενθάρρυνση των πρώτων βημάτων όταν έγινε η Συμφωνία των Πρεσπών, ότι μετά σφυρίζει αδιάφορα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το στυλίτευσε και ο Αλέξης Τσίπρας πριν ακόμη λεχθεί από τον Ζόραν Ζάεφ στην τοποθέτησή του, γιατί το παρατήρησα και εγώ, το πρόσεξα. Βεβαιότατα, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο είναι ότι πάρα πολύ από τον κύριο Νίμιτς, ο οποίος βεβαίως ήταν πολύ μέσα στα πράγματα, αλλά και πάρα πολύ ξένοι, θεώρησαν την Συμφωνία των Πρεσπών σαν ένα πια υπόδειγμα το πώς λύνεις τοπικά προβλήματα. Και αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά όταν έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία είχε μια πορεία από το να την υπονομεύσει στην αρχή. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όμως. Ψέγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι είναι. Δηλαδή δεν το λέμε μόνο εμείς εδώ στα Βαλκάνια. Το λένε και οι Ευρωπαίοι, έτσι, και ο Ολάντ. Το αφήνει, ας πούμε, να εννοηθεί. Ακριβώς. Ψέγουμε εμείς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δείχνει μια διαφορία που ως όφιλε έπρεπε να δείξει περισσότερο και έκδηλο ενδιαφέρον όταν έχουμε και αυτά στη γειτονιά μας, έτσι. Ουκρανία, Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας. Τα Βαλκάνια είναι πάντα μια εστία δύσκολη που πρέπει να την προσέχουμε. Αλλά την ίδια ώρα δεν ψέγουμε και τη χώρα μας. Δηλαδή, εμείς τι κάναμε για αυτή τη συμφωνία? Τα MOU δεν τα προχώρησαμε, τα μνημόνια. Δεν τα κυρώσαμε στη Βουλή, τα οποία σήμερα θα αποδυνάμωναν κι άλλο και την ακροδεξιά και τις ακραίες φωνές και το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Τουρκία, τον οποίο εγώ τον είδα από πολύ νωρίς, από το 2014. Έβλεπα τι κάνει η Τουρκία και στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία. Το έβλεπα εγώ. Μα όπως το λέτε είναι, εδώ ακυρώθηκαν τα πορίσματα μιας επιτροπής που είχαμε κάνει για τα βιβλία. Εμείς την είχαμε κάνει την επιτροπή και τη διαλύσανε. Το δεύτερο είναι τα μνημόνια που είπατε. Αυτά ήταν και για το δικό μας συμφέρον. Ξεχνάμε μέσα σε αυτή την τύφλωση ενάντια στο τι έκανε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ακούγοντας τις φωνές ακραίων. Όταν ακούς φωνές ακραίων και δεν συνειδητοποιείς ότι είναι ακραίοι, τότε δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Εδώ λοιπόν έχουμε, κανένα μνημόνιο δεν κατατέθηκε συνεργασίας στη Βουλή, άρα
ενισχύεις και τους ακραίους και εδώ και εκεί. Και βεβαίως δεν προχώρησε τίποτα. Παρόλο που έρχονται τώρα πολύ σοβαροί παράγοντες ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνικούς και λένε, παιδιά, αυτά που κάνατε είναι υπόδειγμα να το ακολουθήσουν και άλλοι για την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων. Ναι, αλλά επειδή τώρα όμως δεν υπάρχει να μετρήσουμε πολιτικό κόστος, πολιτικό όφελος που έγινε τότε που γινόταν η συμφωνία, έτσι και να τοποθετείται ο καθένας με γνώμονα αυτό και όχι με γνώμονα τα ωφέλη της χώρας, της ειρήνης και της επόμενης ημέρας. Τώρα ακόμη και αυτές ακόμα οι ακραίες φωνές λένε στους γείτονες, τηρήστε τη συμφωνία. Αυτό πώς εκδικείται η ιστορία τώρα. Μα και εκδικείται η ιστορία και καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική πέρα από την ιδιωτικοποίηση των πάντων, δεν έχει ποτέ άλλο. Αυτό είναι και μια δυναμία, ανάλογα... αυτό είναι και μια δυναμία του αρχηγού της, το να υπάρχουν αυτές. Ο αρχηγός είναι μέρος αυτού του πράγματος, διότι όπως έχετε καταλάβει είναι και ένα κόμμα που είναι τόσο αρχηγικό που σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, που απέδειξε ότι ενώ δεχόταν εισηγήσεις, να μην την προχωρήσει τότε τη συμφωνία, την αφήσει για αργότερα γιατί θα έχει ένα πολιτικό κόστος. Βεβαίως. Έτσι δεν εισάκουσε τέτοιες εισηγήσεις και στοιχημάτισε με την ιστορία την ίδια. Ναι. Μα τώρα, κύριε Καρυπίδη, όπως ακούσατε, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, και ο Ζάεφ και το ίδιο πράγμα είπε. Είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι όταν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, είναι αποφάσεις οι οποίες μπορεί να υπονομεύσουν το πολιτικό σου μέλλον. Αλλά η ευθύνη σου, και να σας πω και κάτι που ξέρετε η αριστερά δεν το πολύ χρησιμοποιεί, αλλά χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη, και το πατριωτικό σου καθήκον. Ναι, για ναι. Να μην τα αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα στους ακραίους. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη συμφωνία, τα είπαμε, συζητήθηκε και ελπίζω να παρθούν και όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να μην έχουμε κάτι το αρνητικό, γιατί πραγματικά έτσι όπως πάει το πράγμα, όλο και θα οξύνονται οι εντάσεις και οι ακραίες φωνές. Και δεν θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών, αλλά και της ίδιας της Ευρώπης. Είχαμε μεγάλη κουβέντα και για τα ζητήματα της ειρήνης, της ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι πώς πρέπει να είναι και διατυπωμένος ο πολιτικός χάρτης, η αριστερά, η κεντροαριστερά, οι συνεργασίες που πρέπει να υπάρξουν στο μεγάλο κάδρο της Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κάδρο της χώρας μας. Και η συζήτηση έχει ανοίξει τώρα μέσα στη χώρα. Έτσι. Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα? Τι αποκόμισε το Ινστιτούτο αυτές τις δύο ημέρες από τις τοποθετήσεις που υπήρξαν, αλλά και τι εισέπραξε και από τους παρευρισκόμενους. Έτσι. Διότι εγώ εισέπραξα μια έντονη συζήτηση για αυτή την κατεύθυνση. Τι θα συμβεί και πολλοί τέθαν το ερώτημα, τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ήταν το ερώτημα που έμπαινε. Να το ξέρετε. Δεν ξέρω αν τέθηκε και σε εσάς. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι όπως ξέρετε, ειδικά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, υπάρχουν δύο επίπεδα συζητήσεων. Ένα είναι τι γίνεται μέσα στην αίθουσα και ένα είναι τι γίνεται στα πηγαδάκια εκτός της αίθουσας. Και είμαστε πολύ ζωηροί σε αυτή την παράδοση, όπως καλά γνωρίζετε. Όσοι θέλουν να γλιτώσουν τα έξω πηγαδάκια, μένουν συνέχεια μέσα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, ένα από τα πράγματα είναι ότι πια στην Ευρώπη ολόκληρη έχει τεθεί το θέμα της κεντροαριστερής συμμαχίας ή της προοπτικής ενός νέου οργανισμού στην κεντροαριστερά. Δεν υπάρχουν συνταγές. Μπορεί τώρα συγκυριακά για την Ευρώπη με τη Λεπέν αυτό που γίνεται με το μέτωπο να θυμίζει την κατάσταση στην Γαλλία πάλι πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Είμαστε σε μια εντελώς καινούρια κατάσταση. Άρα, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ένας κόσμος που έχει πρόβλημα με το πολιτικό σύστημα όπως είναι σήμερα, του δίνει μια ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο της κεντροαριστεράς. Αυτό είναι ένα πολύ έντονο μήνυμα που έρχεται από την Ευρώπη, αλλά κυρίως είναι ένα πάρα πολύ έντονο μήνυμα που έρχεται από την Ελλάδα. Τώρα, στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, πολλές φορές τις πολύ θετικές προοπτικές έχουμε μία ικανότητα ή υπάρχει μία ικανότητα να τις τεινάζουμε στον αέρα, θεωρώντας ότι ο καθένας έχει τις λύσεις στα χέρια του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση επί της ουσίας.
Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό και πρέπει να το ακούσουμε και πολύ ήρεμα να δούμε με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί. Ναι, νομίζω ότι η έρευνα της κοινής γνώμης που παρουσιάστηκε έτσι, 83%. Ναι, είναι το ένα ψηφοφόρο νούμερο... και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μιλάνε για σύγκληση, έτσι, ναι, ναι, και συμπόρευση. Ναι, ναι, ναι. Και οι κεντρώοι, και οι κεντρώοι, και οι κεντροαριστεροί. Ακριβώς. Και οι αριστεροί συγκλίνουν σε έναν αριθμό που, πώς να σου πω, είναι πρωτοφανής, ας πούμε, αυτό. Αυτό είναι ένας πλούτος που όμως αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπονομευθεί από αντιθέσεις, ξέρετε τώρα, ναι, προσωπικές στρατηγικές κτλ. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο πλούτος, θα το χαρακτήριζα ως είναι ευθύνη το 83% να τοποθετείτε, ναι, έτσι. Ναι, είναι πολύ σωστό. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την ευθύνη δεν μπορεί να ολιγορήσει κανείς και να κάνει πως δεν καταλαβαίνει να κλείσει τα αυτιά του. Και ρωτώ, τώρα, θα πάρθουν αυτές οι πρωτοβουλίες για αυτή τη σύγκληση και από ποιους πρέπει να πάρθουν? Διότι τι είδαμε πριν εμείς και στο ρεπορτάζ που δείξαμε, στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, δέχεται πολύ έντονη κριτική και προσπαθούν να τον οδηγήσουν κάποιοι σε απομόνωση. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε φοβερές αναταράξεις, τις βλέπουμε, τις καταγράφουμε, τις συζητάμε. Τι θα γίνει? Εγώ θα έλεγα... Καταρχήν κρατάω αυτό που είπατε, ότι είναι ένα νούμερο που σε βάζει μπροστά σε καινούργιες ευθύνες. Φυσικά. Αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο ένα αίτημα, αλλά είναι και αυτό ευθύνη, που είπατε, ευθύνη, και να το ευθύνη. Κρατήσουμε. Να το κρατήσουμε. Και μετά μην ξανασυζητάμε γιατί ανεβαίνει η δεξιά ή η ακροδεξιά, όχι, ναι, και γιατί ναι, ναι, διασπάται ναι, ο χώρος και γιατί οι πολίτες δεν πάνε ναι, να ψηφίσουν και η αποχή από 60 πάει 70. Να μην απορούμε μετά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το άλλο είναι κάτι, μια προσωπική μου άποψη, ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι θα χαθεί αν είναι επικεντρωμένο στα πρόσωπα. Το παιχνίδι θα κερδιθεί αν μπούμε ποια είναι τα 4, 5, 6 ζητήματα γύρω από τα οποία πρέπει να έχουμε μια συνένεση. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε σε όλα. Αλλά ας έχουμε ένα πυρήνα, άρα πρώτα οι πολιτικές, να δούμε ποια είναι αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Και να αρχίσουμε να συζητάμε τι απαντήσεις δίνουμε. Γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι η υγεία. Ωραία. Τι απαντήσεις δίνουμε. Ποια είναι η μίνιμουμ συνένεση. Δεν θα είναι εύκολα αυτά. Αν τώρα πούμε ότι πρέπει να είναι ο Καρεπίδης ή ο κύριος Παπαδής, ο κύριος Μαυρουδής ή ο Γαβρόγλου ή οποιοδήποτε, άκρη δεν θα βρούμε αν αρχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, κάποιοι όμως ξεκίναν ανάποδα. Έτσι είναι, αλλά ξέρετε, ας το αφήσουμε λίγο αυτό να εξαντλήσει την όποια δυναμική έχει. Ναι. Γιατί αυτό δεν έχει μεγάλη δυναμική. Και το Ινστιτούτο, στον τρόπο που σας είπα, είναι παρόν, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, και θα ανοίξει αυτά τα ζητήματα. Ναι. Και νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει το Ινστιτούτο προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Αλέξης Τσίπρας τι εισηγήσεις δέχεται μπροστά σε αυτό που διαμορφώνεται? Άκουγα ότι και πολλοί λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός, νομίζω Κώστας έχεις το ρεπορτάζ, έτσι, εσύ μου το έλεγες από το ρεπορτάζ, ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ ως πρώην πρωθυπουργοί πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες ως πρώην πρωθυπουργοί και πρώην ηγέτες των κομμάτων τους. Ναι, κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας με το ότι έγινε το Ινστιτούτο και κάναμε την εκδήλωση που κάναμε ως την πρώτη εκδήλωση, νομίζω είναι μια πολιτική θέση. Δεν είναι ότι δεν είχαμε τι άλλο να κάνουμε ή τι άλλα θέματα με τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε καταπιαστεί. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας τι λέει? Ήδη συμβάλλει. Ήδη συμβάλλει. Ακριβώς. Πρώτον είναι παρόν και δεύτερον δίνει δείγματα γραφής. Νομίζω και τα δίνουν με έναν τρόπο τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα σε όλα τα επίπεδα. Οπότε θα πάμε τώρα στο επόμενο βήμα επεξεργασίας των θεμάτων που αναδείχθηκαν στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων. Λάμπρος Παπαδής, να ανοίξουμε την κουβέντα. Έλα, Λάμπρο. Ναι. Αν μου επιτρέπετε μια πολύ μικρή αναφορά για το 83%, θα έλεγα ότι είναι ένα δάνειο, σαν αυτό το οποίο είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας σε εκείνη την Κεντρική Επιτροπή του 19 και πολλοί δυστυχώς δεν τον άκουσαν εκείνο το διάστημα μετά το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Κύριε Γαβρόγλου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο έχει να κάνει με την οργανωτική διάταξη κυρίως του Ινστιτούτου. Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από απλά μέλη των δύο βάσεων, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, απλούς πολίτες, οι οποίοι ρωτούν πώς θα μπορέσουν το επόμενο διάστημα να συνεισφέρουν, να εγγραφούν, να συμμετάσχουν, γιατί και η συμμετοχικότητα φαντάζομαι είναι πολύ σημαντική στο Ινστιτούτο. Θα ανοίξει κάποια πλατφόρμα εγγραφών, θα γίνει κάποια εκδήλωση, κάποιες περιοδίες, πώς θα υπάρχει αυτή η επίδραση?
Ευχαριστώ για το ερώτημα. Να κάνω ένα σχόλιο για το πρώτο που είπατε. Έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό το θέμα του δανείου. Επειδή είναι 83, δεν σημαίνει ότι θα μείνει 83. Το 83 σου λέει κάνε κάτι, ρε φίλε. Αντίχον λοιπόν δεν κάνει, ωραία. Έχουμε κι αλλού να πάμε. Άρα είναι καμπανάκι, είναι ευθύνη, όπως ας πούμε είπε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να πάνε αλλού. Στη χειρότερη δεν θα πάνε πουθενά, θα πάνε για καφέ και δεν θα ξαναψηφίζουν. Αυτό, να σας είμαι ειλικρινής, αυτό εννοούσα, απλώς το είπα όχι με τον καλύτερο τρόπο. Ότι θα ενισχύσουν την απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Τώρα το άλλο που είπατε, όντως μπορούν να μπουν στο Ινστιτούτο και να γίνουν φίλοι του Ινστιτούτου. Έχουμε ήδη ένα πολύ μεγάλο αριθμό που έχει εγγραφεί. Είναι μια φόρμα την οποία κανείς συμπληρώνει και ελπίζουμε να έρθουμε σε επαφή. Το λέω ελπίζουμε γιατί ξέρετε και οι αριθμοί είναι πολύ μεγάλοι, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουμε σε επαφή με αυτά τα άτομα για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στις δικές μας προτεραιότητες. Κώστα. Τώρα εγώ δεν θα επιχειρήσω να αποφύγω το μικρόβιο το δημοσιογραφικό και θα σας στεναχωρήσω, θα έρθω στα πρόσωπα και όχι στις πολιτικές που λογικά αναπτύξατε. Και κύριος Γαβρόλου θα απαντήσει ως καθηγητής πανεπιστημίου, ναι. Δεν θα ξεφύγει. Και θέλω ένα σχόλιο πολιτικό, για νιώθω ότι έσπευσε ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει θέση στην αφετηρία διεκδίκησης αυτού του νέου σχήματος, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να διεκδικήσει την ηγεσία αυτού του σχήματος, ακόμη και αν αντίπαλός του είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω ένα σχόλιο. Και Μαυρδί, είστε τόσο πεπειραμένος που δεν χρειάζεται καν σχόλιο γι' αυτό. Προφανώς ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Προφανώς καθένας μπορεί να διεκδικήσει ό,τι θέλει. Και το κυρίαρχο, ξέρετε ποιο είναι. Είναι και τι θα πει η κοινωνία σε όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ λοιπόν, εγώ κάνω... Το εγώ μην το πάρετε ότι κάποια ηγεμονική μορφή, αλλά μία έκκληση να καταλάβουμε τη σοβαρότητα αυτών των ζητημάτων και να μην καούν τα ζητήματα αυτά με αλληλοκατηγορίες, με εγωισμούς κτλ. Αλλιώτικα θα καούν. Το 83% δεν θα μείνει 83%. Το 83% λέει σοβαρευτείτε, γιατί τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά και αν σοβαρευτείτε εμείς είμαστε μαζί σας. Οι όποιοι διεκδικητές, αν δεν μπορούν να σηκώσουν αυτή την ευθύνη αυτής της πρόθεσης που λένε οι πολίτες, νομίζω δεν μπορούν να διαχειριστούν και την επόμενη μέρα που δεν θέλει μόνο δουλειά, θέλει και πολύ σύνθεση, έτσι, πρωτίστως. Απίστευτη. Και μετά θέλει και τα πρόσωπα για να μην είμαστε και εκτός. Η σύνθεση δεν είναι μόνο σύνθεση πολιτικών, είναι και προσώπων. Ακριβώς. Λοιπόν. Αλλά αυτό θα έρθει στη συνέχεια, μέσα από τη ζωή θα βγει αυτό. Ωραία. Να ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο εσείς, κύριε Γαβρόγλου. Εγώ είμαι. Πότε είναι η επόμενη εκδήλωση? Πότε είναι η επόμενη εκδήλωση? Τώρα ξέρετε, μπαίνουμε και σε μία... Θα πάμε και διακοπές τώρα. Θα πάμε όλοι μας, ελπίζω, να έχουμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε και από το Σεπτέμβριο εδώ είμαστε. Ωραία, να είστε καλά κύριε Γαβρόλου, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.